Προσχέδιο για ταξίδι. Ονειρεύτηκα ότι έπρεπε να ταξιδέψω στον Άρη. Συνηθίζω να αστειεύομαι το γεγονός μιας ημερήσιας εκδρομής στο διάστημα. Αλλά όταν ήρθα αντιμέτωπος με την πραγματικότητα αυτής της εκδοχής στον ύπνο μου, τρομοκρατήθηκα. Και δεν ήταν ότι επρόκειτο για ένα ψυχαγωγικό διαστημικό ταξίδι. Θα πηγαίναμε τρεις από εμάς, αλλά δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε μαζί με το ίδιο όχημα. Έπρεπε να πάμε ένας-ένας τη φορά, με διαφορά μιας μέρας μεταξύ μας. Εγώ έπρεπε να πάω πρώτος και η σκέψη ότι θα περάσω μέσα από όλο αυτόν τον αχανή χώρο, γεμάτο από απολύτως τίποτα, και μετά θα ήμουν ο πρώτος που θα κατέβαινε εκεί, ολομόναχος. Μου είχαν πει, ήξερα ότι έπρεπε να είναι όλα μαύρα, μόνο μια κόκκινη επιφάνεια από εδάφη. Αλλά αν έφτανα εκεί και υπήρχε φως και άνθρωποι και πολιτισμός, έφτιαξε ένα σχέδιο στο κεφάλι μου. Οι άλλοι ταξιδιώτες θα ήταν ο πατέρας μου και η αδερφή μου. Και ο πατέρας μου θα ήταν ο πρώτος που θα έφτανε μετά από μένα. Αποφάσισα λοιπόν όταν φτάσω να μείνω στη θέση μου, να μην κουνηθώ καθόλου μέχρι να φτάσει και εκείνος. Και μετά θα βγαίναμε μαζί και θα ρίχναμε μια ματιά. Και θα βλέπαμε τι υπήρχε. Όταν ξύπνησα ήμουν ξαπλωμένο σκοτάδι και νόμιζα πως προσεραφίστηκα και έμεινα έτσι για λίγο περιμένοντας τον πατέρα μου να φτάσει και εκείνος.